Η δίκη για το θάνατο της κόρης σου, της Άννη, έχει ξεκινήσει και έχουν ακουστεί πολλά. Ναι. Θέλω αρχικά να μου πεις πώς αισθάνεσαι που βρίσκεσαι μέσα στην αίθουσα και ακούς όλα αυτά που ακούς για το θάνατο του παιδιού σου. Είναι σαν μια βόμβα να πάει μέσα στο στομάχι μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Είναι ένα άσχημο πράγμα, δεν το έχω νιώσει ποτέ. Έχω νιώσει άσχημα πράγματα στη ζωή μου, όμως αυτό που νιώθω για την τύχη του θάνατου του παιδιού μου είναι απίστευτο άσχημο για μένα. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η δίκη, βρέθηκες δίπλα-δίπλα με τον άντρα σου, με τον Σάβα. Θέλω να μου πεις αν προσπάθησε να σου μιλήσει και τι αισθάθηκες εσύ. Ναι, προσπάθησε να μου μιλήσει, αλλά... Όμως δεν προλάβαμε, τσακωθήκαμε, ούτε καν άκουσα πώς ξεκίνησε και το άκουσα και να μιλάει με τον φίλο του δίπλα μου, εντάξει, ήταν σαν να έχουν μια συμφωνία μεταξύ τους και το αντίστοιχα και δεν το άντεξα αυτό. Η πρώτη σου αντίδραση ήταν να ζητήσεις να μην κάθεσαι δίπλα τους. Ναι, ναι. Τι φοβόσουν και δεν ήθελες να κάτσεις δίπλα τους. Δεν μπορώ να κάτσω δίπλα τους, όχι γιατί φοβάμαι. Ναι, φοβάμαι από την αντίδρασή μου, αυτό μπορώ να πω. Όχι γιατί φοβάμαι από κάποιους από τους δύο. Δεν το αντέξω, δεν νομίζω άμα τους ακούσουν, ας πούμε, να μιλάνε κάτι τέτοιο ή να... στη διακοπή να συζητάνε αυτό που έχει γίνει πριν λίγο εκεί μέσα και αυτά. Νομίζω γιατί τα σκάτε αυτή την μπόμπα που είναι μέσα μου. Γιατί εγώ 17 μήνες μπήκα εδώ στη φυλακή με μόνο ένα... Μου είπαν η αστυνομία γιατί το παιδί μου δεν ζει και αυτό ήταν. Πες μου κάποια από τις ερωτήσεις που θα ήθελες να κάνεις στο Σάββα. Γιατί δεν είναι το παιδί μου δίπλωμα. Αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω. Γιατί δηλαδή, αυτή την ερώτηση θέλω να ξέρω. Γιατί δεν υπάρχει πια η Άννη. Θέλω να μου πεις, όταν ήταν η στιγμή που ο Σάββας, όταν σας απήγγειλαν τις κατηγορίες την πρώτη μέρα, είπε συγγνώμη για τη σκληρή έκφραση που θα χρησιμοποιήσω εγώ. Αποδέχομαι το τεμαχισμό, τεμάχισα την Άννη. Εκείνη τη στιγμή, τι ένιωσες, τον άκουγες εσύ τον Σάββα, τον άνθρωπο που ήσασταν μαζί, να λέει κάτι τέτοιο για το παιδί σας. Ναι, κάτι τέτοιο, ναι, αποδέχεται κάτι τόσο φρικτό που ούτε σε έργο δεν το έχω. Δεν το έχουμε δει ούτε σε έργο αυτό το πράγμα που είπε, αλλά αφού εγώ το ήξερα γιατί το αποδέχεται και από πριν, το ήξερα. Εντάξει, δεν μου άρεσε που το άκουσα από τον ίδιο να το αποδέχεται αυτό το πράγμα, όμως δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Αν μπορούσα να κάτι να αλλάξω, θα έδινα τη ζωή μου γι' αυτό. Όμως είναι πολύ σκληρό αυτό. Ήταν ένα από τα φρικτά πράγματα που άκουσα, γιατί και εχθές άκουσα κάτι άλλο. Άκουσες επίσης τον ίδιο ιατροδικαστή να κάνει λόγο για μαχαίρι, για πριόνι. Ναι, για τέτοια πράγματα, ναι. Είναι πολύ άσχημο, δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό που νιώθω, γιατί δεν είναι να το περιγράψεις, είναι κάπως μέσα στο στομάχι, μέσα σαν... Ειλικρινά σας μιλάω εγώ αυτές τις μέρες, συμπάει την καρδιά μου και μου μουδιάζει το αριστερό χέρι, δηλαδή από όλα αυτά που έχω ακούσει. Ξέρω, το ψυχολογικό το βράδυ δεν έχω κοιμηθεί από πού ξεκίνησε τη δίκη. Κανονικά, άμα έχω κοιμηθεί τρεις ώρες θα είναι καλά. Είναι άσχημο όλα αυτά και εγώ είχα ετοιμαστεί πριν τη δίκη γιατί τα ακούσω σκληρά πράγματα, όμως ακριβώς αυτά δεν τα περίμενα. Άκουσες κάτι ακόμη πολύ ιδιαίτερο, πολύ φρικτό και μάλιστα σε είδα που λύγησες, έκλαψες και αντέδρασες μάλιστα μιλώντας έτσι με έντονες εκφράσεις προς τον Νίκη ειδικά. Άκουσες τον ψυχίατρο, τον καθηγητή να λέει ότι... μπορεί να είναι σεξουαλικό έγκλημα. Ναι, και ειλικρινά σας μιλάω, αν δεν είχαν κοπεί τα πόδια μου μπορούσα να σηκωτώ και να χαστουκίσω κάποιον αυτή τη στιγμή. Απλά ένιωσα αδύναμη να σηκωτώ από την καρέκλα αυτή τη στιγμή όταν το άκουσα. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η παιδί το μάρτυρα επέμενε σε αυτό. Και δεν μπορούσα να καταλάβω, το δικαστήριο δεν έκανε καμία ερώτηση για αυτό το πράγμα. Για αυτό το φρικτό πράγμα μιλάμε. Εκείνη τη στιγμή ανέβηκε το αίμα μου στο κεφάλι, κοπήκανε τα πόδια μου, δεν ήξερα, να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα αυτή τη δύναμη που εκφράστηκα στα βουλγάρικα αυτό το πράγμα, ούτε καν ξέρω πώς μου βγήκε αυτό. Τι το είπες του Σάββα εκείνη τη στιγμή? Γιατί αν αποδειχτεί τέτοιο πράγμα θα το σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτό το είπανε. Πιστεύεις ότι ο Νίκη ήταν εκεί? Μάλλον ναι. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω γιατί εγώ κρατάω αυτό που έχω πει πριν, γιατί νομίζω γιατί ξέρει κάτι παραπάνω.
από αυτό που μας λέει. Έχεις μιλήσει καθόλου με τον Νίκη αυτές τις μέρες που είσαστε μαζί, τον έχεις ρωτήσει κάτι? Όχι, δεν θα ήθελα όμως, δεν θα ακουτώ ξανά, δεν θέλω. Απλά θέλω να τους ακούσω στην δίκη αυτό που θέλουν να πούμε. Ποιος πιστεύεις ότι σκότωσε την Άννη? Ένας από τους δύο ή οι δύο μας, δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο είναι γιατί το παιδί μου τηλεφωνήθηκε. Σε αυτό είμαι σίγουρη. Είχες πιστέψει ποτέ ότι ο Σάββας θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο φρικτό? Ποτέ. Ούτε το παραμικρό από αυτό το πράγμα. Ούτε να τη σκότωνε, δηλαδή να μην είχε προχωρήσει σε αυτό το υπόλοιπο. Όχι καθόλου, ποτέ. Μπροστά μου ήταν ένας άνθρωπος που ούτε καν μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου, γιατί μια κατσαρίδα δεν σκοτώνει. Πώς να σας πω, δεν ξέρω.